Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Βλέπω έχουμε εντάσεις. Υπενθύμησε ο κύριος Υπουργός το 1:1. Θυμίζω ότι παρελήφθη το 1:5 ως δέσμευση. Το θυμάστε, κύριε Γεωργιάδη, νομίζω. Επειδή είπατε ότι το 1:1 είναι κληρονομιά από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εμείς κληρονομήσαμε δική σας δέσμευση 1:5. Δηλαδή να αποχωρούν 5 και να προσλαμβάνεται ένας. Ματώσαμε βεβαίως για να περάσει. Αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε το 2024. Δεν ξέρω για πόσο νομίζετε ότι μπορείτε να επικαλείστε τα πεπραγμένα της δικής μας και κυβέρνησης για να παραθέτετε επιχειρήματα στο δημόσιο διάλογο. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον που είπατε ότι λείπουν και 1,5 εκατομμύριο νοσηλευτές από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βεβαίως, και γι' αυτό δεν ξέρω αν χαίρεστε εσείς. Γι' αυτό ενδεχομένως, επειδή τα δημόσια συστήματα υγείας δεν μπορούν να ανταποκριθούν, ενδεχομένως εκεί να ανοιχνεύσουμε και ένα λόγο για την αύξηση των δυνάμεων της ακροδεξιάς. Ξέρετε. Δηλαδή, όταν η πολιτική δίνει στον πολίτη το σήμα ότι δεν μπορεί να δώσει λύσεις, υπάρχει και ένα έδαφος να φυτρώσει ο παραλογισμός, το μίσος. Έχει και εκλογές στη Γαλλία. Εμείς από την πλευρά δεν θα έχουμε διλήμματα στο δεύτερο γύρο. Δεν ξέρω αν κάποιοι στα κυβερνητικά έδρανα θα έχουν διλήμματα, αν βρίσκονταν σε κάποιο προάστιο του Παρισιού που είναι ένας υποψήφιος της Λεπέν και ένας υποψήφιος της Αριστεράς, το θα ψηφίζανε, κύριε Γεωργιάδη. Δεν ξέρω. Θα ψηφίζατε Λεπέν? Όχι, δεν ξέρω. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Θα ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον να μας πείτε. Πραγματικά. Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι, μην διακόπτετε τον ομιλητή. Λοιπόν, συζητάμε το νομοσχέδιο δυστυχώς σε μια καθημερινότητα η οποία πάλι κατακλείζεται από τις ειδήσεις των πυρκαγιών και των καταστροφών. Γεγονότα πάρα πολύ δυσάρεστα και γεγονότα που προμηνύουν ένα δύσκολο καλοκαίρι. Γεγονότα που δείχνουν ότι κάτι πάει λάθος, κάτι συνεχίζει να πηγαίνει λάθος στον κυβερνητικό σχεδιασμό. Και κανείς μας εδώ δεν θέλει να πιστεύει ότι θα επαναληφθεί η τραγωδία η περσινή, όπου χάσαμε περίπου 2 εκατομμύρια στρέμματα από τις πυρκαγιές. Κόσμος ξεσπιτώθηκε, ολόκληροι οικισμοί έγιναν στάχτη. Αλλά δυστυχώς είχαμε ένα φαινόμενο που το είδαμε και προηγούμενη χρονιά, η φωτιά σταμάτησε στη θάλασσα. Πού? Στη Σέριφο αυτή τη φορά. Στη Σέριφο, λοιπόν, η φωτιά σταμάτησε στη θάλασσα, γιατί και φέτος υπάρχουν χιλιάδες κενά στην πυροσβεστική και φέτος εξαντλούνται οι πυροσβέστες μας. Και φέτος δεν έχει τακτοποιηθεί το θέμα των συμβασιούχων πυροσβεστών. Και φέτος πορευόμαστε χωρίς σύγχρονα μέσα, αφού ο σχεδιασμός για το Αιγείς προβλέπει ότι θα γίνουν οι πρώτες παραλαβές του χρόνου. Γιατί και φέτος επιχειρείται με αέρια μέσα που είχε μισθώσει η δική μας διακυβέρνηση. Υπάρχει ο τίτλος στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Και για το δεύτερο σκέλος του τίτλου σας καταγγέλνουν όλοι οι πληττόμενοι. Καμία προετοιμασία, καμία προστασία. Εάν ρωτήσουμε τον κόσμο παρά έξω πώς αισθάνεται, θα εισπράξουμε ως απάντηση ότι υπάρχει ένα αίσθημα ανασφάλειας και ένα 112 που ηχεί σε όλη την Αττική όταν πιάνει φωτιά στην Κερατέα. Υπάρχει όμως και ένα αίσθημα αδικίας, διότι είδαμε το πολυτελές γιότ να ανάβει τα βεγγαλικά του, να βάζει φωτιά σε προστατευόμενο δάσος στην Ίδρα. Και αυτό το ίδιο σκάφος δεν ταξιδεύει ανενόχλητο μέχρι την Αθήνα. Οι επιβάτες του ανενόχλητοι να μπορούν να επιβεβάζονται στο αεροπλάνο και να πηγαίνουν στο εξωτερικό και εσείς να τραβολογάτε το προσωπικό του σκάφος. Μην νομίζετε ότι θα γλιτώσετε τη δημόσια κριτική επειδή θα ταλαιπωρήσετε τους δύσμυρους εργαζόμενους στο σκάφος. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση. Πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Ποιο είναι όμως το δίδαγμα των τελευταίων καιρών? Το μεγάλο δίδαγμα είναι ότι χρειάζεται μια μεγάλη δημόσια παρέμβαση για να αντιμετωπιστεί. Και εσείς κινείστε στην αντάμποδη κατεύθυνση. Θέλετε να κάνουμε ένα νοητικό πείραμα? Ας πούμε λοιπόν ότι είχε στη γενικευμένη του εκδοχή το νομοσχέδιό σας ψηφιστεί το 2021 και είχαμε την καταστροφή στον Εύρο, την καταστροφή στη Ρόδο, την καταστροφή στην Εύβοια. Ποια ασφαλιστική εταιρεία θα άντεχε να αποζημιώσει όλους τους πληγέντες? Καμία. Θα δάραγε φαλιμέντο και θα καλούνταν το δημόσιο είτε να αφήσει τους πολίτες να βράζουν το ζουμί τους, είτε να κάνει bail-out. Στις μεγάλες κλίμακας καταστροφές δεν νοείται επαρκής παρέμβαση, συμμετοχή και αποτελεσματική ουσία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Αυτό είναι ένα βασικό δίδαγμα. Και τι κάνετε εσείς? Εσείς λέτε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα
Καταρχήν για τις εταιρείες οι οποίες έχουν 2 εκατομμύρια τζίρο με την ιδιωτική ασφάλιση. Ρωτάμε ευθαρσώς, είναι στα σχέδιά σας να γενικευτεί αυτή η ρύθμιση? Διότι διαβάζοντας τα εισηγητικά κείμενα, όχι μόνο δεν διαψεύδεται ότι θα ισχύει και για τις περιουσίες των πολιτών, αλλά ανοίγει διάπλατα παράθυρο για να γενικευτεί η ρύθμιση. Τι λέτε? Ότι έρχεται να γίνει για λόγους προϋπολογισμού, καταρχήν, και δεύτερον, για λόγους μέγιστης δυνατής προστασίας των πληγέντων από φυσικές καταστροφές. Οι πληγέντες είναι το υποκείμενο εδώ. Οι πληγέντες γενικώς, όχι οι επιχειρήσεις που έχουν 2 εκατομμύρια τζίρο. Άρα, δικαίως λέμε εμείς, αναμένουμε ότι θέλετε να προχωρήσετε και να γενικεύσετε αυτή τη ρύθμιση και δεν ξέρω ακριβώς πώς θα λειτουργούν επιχειρησιακά από εκεί και πέρα. Δεν ξέρω, θα αξιώσετε να έχει ο καθένας τη δική του υδροφόρα σε λίγο για να μπορεί να ανταποκρίνεται και προχωρείτε σε αυτό, παρόλο που ο συνήγορος του πολίτη, με αφορμή τις πρόσφατες ρυθμίσεις για την πυροπροστασία, είπε ξεκάθαρα ότι δεν είναι συνταγματικά αποδεκτό και επικαλέστηκε τα άρθρα 24 και 17 του Συντάγματος να μετακυλεί σε μεγάλο βαθμό το κράτος στις ευθύνες του για την προστασία της περιουσίας και του περιβάλλοντος στους ιδιώτες. Έρχομαι σε ένα σημερινό θέμα. Ο κ. Παπαθανάσης μίλησε στο Υπουργικό Συμβούλιο για το Ταμείο Ανάκαμψης σήμερα. Το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπορούσε να είναι η μεγάλη δυνατότητα για τη χώρα, αλλά τίνει να εξελιχθεί σε μια χαμένη ευκαιρία για την οικονομία και μια απολύτως αξιοποιήσιμη ευκαιρία για λίγους και δυνατούς. Σε ερώτησή μας πρόσφατα για το μέγεθος των εταιριών που έχουν γίνει αποδέκτες δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης, μας σόκαρε η απάντηση του Υπουργείου. Μόνο 7 εταιρείες, οι οποίες έχουν απασχολούμενους έως 10, 0 έως 9, έχουν γίνει αποδέκτες δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Στην άλλη όχθη, 140 εταιρείες μεγάλες έχουν πάρει 9,5 δισεκατομμύρια δάνεια. Γίνεται λοιπόν το Ταμείο Ανάκαμψης ένα εργαλείο για τη συγκέντρωση της οικονομικής δραστηριότητας στα πλαίσια ακριβώς του δόγματος που ακολουθείτε στην οικονομική σας πολιτική και αποτυπώνεται στην έκθεση Πισαρίδη. Δεν ξέρω αν μπορείτε να είστε περήφανοι για την απόδοσή σας στο Ταμείο Ανάκαμψης. Τελειώνει σε 1,5 χρόνο. 12% πραγματική δαπάνη. Και κύριε Τριαντόπουλε, στο δικό σας Υπουργείο 1% πραγματική δαπάνη. 1%! Για συμβουλευτικές υπηρεσίες και για ένα έργο που αφορά την εγκατάσταση GPS για τα οχήματα, τα πυροσβεστικά. Τρομερή απόδοση. Μπράβο. Το επιτελικό κράτος σε όλο το μεγαλείο. Ταλέντο υλοποίησης. 12% συνολικά, 1% για το Υπουργείο σας. Που θα κάναμε και τα πάντα για να προστατέψουμε το κλίμα. Έρχομαι σε ένα ζήτημα εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Θέλω να θυμίσω ότι τα στοιχεία του πενταμήνου δείχνουν ότι μαζεύτηκαν στα ταμεία του κράτους 2,4 δισεκατομμύρια πλεώνασμα παραπάνω από το στόχο. Συνεπώς, η κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα, έχει το περιθώριο, αν θέλει να μειώσει τους έμεσους φόρους. Και επαναλαμβάνουμε το εξής απλό ερώτημα. Με την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ δεν συμφωνείτε. Μάλιστα, θέμητο σε μια δημοκρατία, εμείς λέμε ότι είναι εφαρμόσιμη, εσείς λέτε ότι δεν είναι. Υπό το φως αυτών των αποτελεσμάτων, κανένας φόρος δεν μπορεί να μειωθεί. Έρχονται οι συγκρίσεις με τις άλλες χώρες της ΕΕ. 17% του ΑΕΠ είναι η έμεση φόρη στην Ελλάδα, 11% ο μέσος όρος στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν σας διέφυγε, το εφαρμόζεται με μεγάλο πάθος. Ανάλογη είναι και η απόκληση στους φόρους περιουσίας, όπου έμφυα είναι 2,2% του ΑΕΠ σε αντιπαραβολή με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι στο 1%. Βεβαίως οι Έλληνες δεν πρέπει να ανησυχούν για αυτά. Θα έχουν τη δουλειά τους να τους απασχολεί, δεν θα έχουν χρόνο να ανησυχήσουν για τους πολλούς φόρους, διότι καθιερώνεται και την εξαήμερη εργασία, το 9ωρο. Διακοπές δεν ξέρω πώς θα μπορέσουν να πάνε, διότι τα εισιτήρια για τις Κυκλάδες και την Κρήτη έχουν αυξηθεί από πέρσι κατά 50 ή 60%, αλλά αυτός ο κύκλος σύντομα μπορεί και πρέπει να κλείσει. Εχθές είχαμε βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία. Υπάρχει μια πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη. Είναι πρώτο το εθνικό μέτωπο της κυρίας Λεπέν, με το οποίο πολλά στελέχη της δικής σας διακυβέρνησης παραδοσιακά
από τις δεκαετίες που ο πατέρας της ηγούνταν ενός μικρού κόμματος της ακροδεξιάς, είχατε αγαστές σχέσεις και πολύ σοβαρές πολιτικές συγγένειες με το κόμμα της Λεπέν. Λέω στελέχη της κυβέρνησής σας στο παρελθόν, πορεύονταν στους δρόμους του Παρισιού. Στη Γαλλία όμως έχουμε και μία πάρα πολύ σοβαρή χαραμάδα ελπίδας, τη συνεργασία, την εκλογική των προοδευτικών δυνάμεων, οι οποίες προοδευτικές δυνάμεις δεν διέλυσαν τα κόμματά τους, συνέκλυναν σε κοινούς υποψηφίους και κοινό πρόγραμμα. Και αυτό το γεγονός, αυτό το πολιτικό γεγονός, συγκρότησε το δεύτερο πόλο στη γαλλική πολιτική σκηνή. Και είναι κάτι που το κοιτάμε εμείς με ελπίδα και εσείς με μεγάλη ανησυχία. Είναι εξελίξεις τις οποίες πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι θα τις δείτε και στην Ελλάδα, και μάλιστα θα τις δείτε πριν η ακροδεξιά σηκώσει κεφάλι και συγκροτηθεί σε δεύτερη ή ομιγέννητο πρώτη δύναμη στην Ελλάδα. Οι προοδευτικές δυνάμεις θα απαντήσουν εγκαίρως, αξιόπιστα και με τρόπο που θα συγκροτεί την εναλλακτική προοπτική της διακυβέρνησης. Ευχαριστώ πάρα πολύ.